Το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη, η οποία κατέρευσε τον Φεβρουάριο του 2019, έγινε με την κατάθεση των πρόδρομων μελετών στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόκειται για τις μελέτες στήριξης του σωζόμενου τμήματος της γέφυρας, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η οριστική μελέτη. Έχει μεγάλη σημασία να μην υποστεί άλλη καταστροφή το μνημείο, δηλαδή το εναπομείνον τμήμα να διατηρηθεί. Στη συνέχεια, η ίδια μελετητική ομάδα έχει πάρει το τμήμα των προσωρινών και οριστικών μελετών, έτσι ώστε να παραδώσει ένα πλήρη φάκελο, όπου στη συνέχεια με τη διαδικασία και την αυτεπιστασία του Υπουργείου Πολιτισμού θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την αναστήλωσή της. Η δεύτερη φάση είναι η παράδοση των προσωρινών και των οριστικών μελετών αποκατάστασης. Ο Δήμος όλο αυτό το διάστημα, ως ένα από τα 7 μέρη της προγραμματικής, γιατί επειδή είναι νεότερο μνημείο, συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς, υπουργεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα κλπ. Προσπαθούμε να συντονίσουμε και όσο μπορούμε να εκκινήσουμε διαδικασίες. Από το χρόνο έγκρισης των πρόδρομων μελετών από το Υπουργείο Πολιτισμού θα εξαρτηθεί και ο χρόνος κατάθεσης των οριστικών. Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος προς την αποκατάσταση αναμένεται μακρύς, με τη Δημοτική Αρχή Πλατανιά να πιέζει κάθε φορά για επίσπευση τουλάχιστον στο γραφειοκρατικό τμήμα του έργου. Με το Υπουργείο Πολιτισμού και την και εκπρόσωπό του, την Γενική Διευθύντρια, καθώς και με το Υπουργείο Υποδομών και τον εκπρόσωπό του, τον Διευθυντή Υποδομών, έχουμε φτάσει πλέον μετά από αρκετούς μήνες στο σημείο όπου έχει υπογραφεί η σύμβαση με την ομάδα των μελετητών, η οποία περιλαμβάνει και αυτό που διεκδικούσε ο Δήμος Πλατανιά, πιο δηλαδή τις πρόδρομες μελέτες. Στο μεταξύ, τρέχουν οι διαδικασίες για την ανέγερση της νέας γέφυρας, η οποία χωροθετήθηκε 200 μέτρα από την ιστορική. Ήδη ολοκληρώθηκαν οι πρώτες μελέτες, έγιναν προκαταρκτικές γεωτρήσεις και τους επόμενους μήνες αναμένεται να αρχίσει η κατασκευή της.